δεν θα μας οδηγήσει σε κύκλο πανικού και lockdown, είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge, με δηλώσεις που έκανε αναφερόμενος στην Mpox, παλιότερα γνωστή και ως ευλογιά των πυθίκων. Σε μία ενημέρωση του ΟΗΕ είπε και τα εξής: «Το Mpox δεν αποτελεί την ίδια απειλή για τη δημόσια υγεία με τον κορονοϊό. Πριν από 2 χρόνια ελέγχαμε το Mpox στην Ευρώπη χάρη στην άμεση επαφή με τις πιο πληγήσες κοινότητες ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες. Θα επιλέξουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τα συστήματα για τον έλεγχο και την εξάλληψη του Mpox παγκοσμίως ή θα μπούμε σε έναν άλλο κύκλο πανικού και μετά παραμέλησης», είπε μεταξύ άλλων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ΠΟΗ κήρυξε το Mpox κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, τον ίδιο χαρακτηρισμό που είχε δώσει και στον κορονοϊό στις αρχές του 2020. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Mpox είναι παρόμοιο με την ανθρώπινη ευλογιά, η οποία εξαλείφθηκε το 1980 και είναι ενδημικό σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Τα αρχικά συμπτώματά του περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, οσφιαλγία, πρισμένους λεμφαδένες, ρίγη και εξάντληση, ενώ όσοι πάσχουν αναπτύσσουν χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες.